Αν δεν κάνω λάθος, είστε ο δικηγόρος της. Μου είχε αναθέσει κάποια υπόθεση. Τι ακριβώς συνέβη? Νόμιζα πως έλειπε στην μπαρ. Ένα τροχαίο. Σοβαρό? Αρκετά. Ωστόσο, άλλο έχει σημασία για μας. Τι? Οι εξετάσεις που τις υποβάλαμε προκειμένου να χειρουργηθεί έδειξαν πως είναι φορέας του AIDS. Τη ζητήσαμε με κάθε χεμήθεια να μας πει με ποιους είχε σχέσεις. Αυτό ενδεχομένως δεν σημαίνει τίποτε. Αλλά καλό θα ήταν να κάνετε μια ανάλυση αίματος. Δεν υπάρχει λόγος. Έκανα εξέταση πριν από λίγες μέρες για να δώσω αίμα σε έναν συνάδελφο. Και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ωραία τότε. Πείτε μου πώς είναι η κατάστασή της. Κρίσιμη. Μπορώ να την επισκεφτώ? Απαγορεύεται. Άλλωστε προετοιμαζόμαστε για την άρκωση. Με συγχωρείτε.
Οι εξετάσεις είναι πολύ καλές. Ξέχασε το έτσι και συνέχισε κανονικά τη ζωή σου. Χωρίς να κουράζεις υπερβολικά και χωρίς να κάνεις καταχρήσεις. Θα παντρευτώ τη Μυρτώ. Το αποφάσισες. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, χρειάζεται μια ριζική αλλαγή που θα μου τονώσει το ενδιαφέρον για τη ζωή. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με τη Μυρτώ. Πολύ επίσημα σήμερα. Γιορτάζουμε καμιά επέτειο. Θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο το μέλλον. Ποιο μέλλον? Μπορεί και να μην υπάρχει μέλλον. Μυρτώ, θέλω να παντρευτούμε. Τι? Το κουβέντιασε με τη γυναίκα μου. Δεν νομίζω ότι έχει πια αντιρρήσεις. Στην υγειά μας. Στην καινούργια μας ζωή. Και όσο πάει. Δεν γίνεται. Δέκα χρόνια πριν, αν μου έκανες την πρόταση, θα δεχόμουν τρελή. Γιατί όχι τώρα? Γιατί συνήθισα σε έναν τρόπο ζωής και δεν είμαι διατεθειμένη να τον αλλάξω. Με σένα. Με μένα. Με σένα σαν σύζυγο εννοώ. Σοβαρολογείς? Απόλυτα. Ο γάμος δεν θύρει μόνο τον έρωτα, αλλά και τα αισθήματα. Όχι. Όχι, Μαρία. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να μπούμε σε μια διαδικασία φθοράς στις σχέσεις μας. Καλά είμαστε κι έτσι. Μα έχουν αλλάξει τώρα οι συνθήκες. Εννοείς ότι μας συνδέει ο φόβος της αρρώστιας και θα χρειαστούμε τη βοήθεια ο ένας του άλλου. Ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γυναίκα σου. Αλλά δεν είναι και το πρόβλημα. Μαζί με τις άλλες αντιρρήσεις μου προστίθεται ακόμα μία. Ότι σε αυτής την απόφαση σου οδήγησε το AIDS. Μην επιμένεις. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Αλλάξεις πουκάμισο. Τρεις μέρες φοράς το ίδιο. Κιτρίνησε. Έχεις δίκιο. Με τις κοτούρες μου στο δικαστήριο ξεχνιέμαι καμιά φορά. Θα ανοίξεις πάλι γραφείο μαζί της? Με ποια? Με τη Μυρτώ. Αφού τώρα πια... Έλα τώρα. Ένα αστείο σου έκανα. Είχα τις κακές μου. Το πίστευσες? Δηλαδή? Με τη Μυρτώ είμαστε απλώς φίλοι. Δυο καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Μόνο? Μόνο. Και... δεν θα χωρίσουμε? Όχι βέβαια. Γιατί? Ευτυχώς που δεν είπα τίποτα, παιδιά. Αυτό έλειπε να δημιουργούσαμε θέμα χωρίς λόγο.
Τι μαγείρεψες σήμερα? Γεμιστά, που σε αρέσουν. Θαυμάσια. Ξέρεις, θα ήθελα να πεταχτούμε μέχρι το σπίτι. Η πόρτα της εισόδου είναι μικρή. Και όσο είναι καιρός να πούμε του εργολάβου να τη μεγαλώσει. Τι λες, πάμε? Σε 5 λεπτά θα είμαι έτοιμη. Καλημέρα! Εντάξει! Το νερό τακτοποιήθηκε! Θα μας συνδέσουν με το δίκτυο! Πολύ ωραία! Και μη χάνεστε! Όταν έχετε ευκαιρία, ελάτε από το σπίτι να πάρουμε κανένα περαιτή. Ασφαλώς! Au revoir! Τα σέβομαι, μαντάμ! Χαίρετε! Γεια σας!